Έχω πάρει ήδη τη θέση μου εδώ με τον φίλο μου τον Θεόφιλο. Μου έμαθε πώς πρέπει να ανακατεύω τον ξινόχοντρο. Από ό,τι κατάλαβα θέλει δύναμη. Θέλει πολύ δύναμη. Όπως και να είναι, θέλει λίγο δύναμη. Διαφορετικά τι θα γίνει αν δεν το κάνεις γρήγορα και δυνατά? Πέφτει μέσα στο γάλα το στάρι και πέφτει μαζωμένο και γίνεται όλο μαζί μια μπάλα. Και δεν μοσκεύει το στάρι να το πιάσει το γάλα, να μοσκέψει όπως πρέπει. Και θα σπάσει μετά το βόλο και θα είναι ξεχωριστά το στάρι και ξεχωριστά το γάλα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαστε στο σπίτι. Θέλουμε να κάνουμε ξινόχοντρο τόσο νόστιμο όσο μας το φτιάχνεις εσύ σήμερα εδώ. Πώς θα τον φτιάξουμε? Αρμέγουμε, αφήνουμε το γάλα και ξινίζει. Του βάλουμε το κατάλληλο αλάτι που θέλουμε εμείς να φτιάξει, να ξινίσει το γάλα. Μετά που θα ξινίσει το γάλα, μετά από 4-5 μέρες που θα ξινίσει το γάλα, να έρθει στην κατάλληλη, στη γεύση τη δική μας, όπου θέλει ο καθένας. Το βάνει στο τσικάλι με το στάρι και το ψήνει, όπως γίνεται η όλη η ιστορία αυτή εδώ. Για πόσα λεπτά? Θέλει περίπου γύρω στα 40 λεπτά. 40 λεπτά να κατέβει συνέχεια? Ναι. Α, είναι ζώρικο ο ξινόχοντρος. Είναι ζώρικο. Πες μου που κάνει καλό στην υγεία μας. Σε όλα. Σε όλα κάνει καλό ο ξινόχοντρος. Και ειδικά στα κρυώματα. Και ειδικά στα κρυώματα. Μα δεν μπορώ να μην μιλήσω στον μπαμπά σου. Μία μαντινάδα θέλω να μου αφιερώσετε. Ήθελα, Θεέ μου, μια φορά δάκρυ χαρά να βγάλω. Να δω αν είναι δροσερό ή καίει ωστά και τ' άλλο. Τέλεια είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.